Νύχτα τροχαίων ατυχημάτων στην Πάφο, όπου τρεις μοτοσυκλετιστές κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από τρία τροχαία δυστυχήματα. Το πρώτο δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στη Λεωφόρο Μεσόγειος, όταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας συγκρούστηκε με τοπικά με όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Το δεύτερο δυστύχημα, επίσης σοβαρό, σημειώθηκε λίγη ώρα αργότερα σε δρόμο του χωριού Κολώνη. Και σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Το τρίτο δυστύχημα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες σε παραλιακή περιοχή της Κάτω Πάφου. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της τροχείας της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου, από τις προκαρτικές εξετάσεις και τα τρία δυστυχήματα προκλήθηκαν λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Η κατάσταση υγείας και των τριών νεαρών οδηγών είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Την ίδια ώρα, ο τμήμα τροχείας Πάφου διενεργούσε εκστρατεία, κατά την οποία καταγγέλθηκαν 19 οδηγοί που επέμεναν σε μοτοσυκλέτες και οι οποίοι είχαν παραβιάσει κανόνες οδικής κυκλοφορίας.